Και καλούμε τώρα στο βήμα την έφηβη βουλευτή Ελισάβετ Τόκου από το νομό Δράμας. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι έφηβοι βουλευτές, αρχικά θα ήθελα να εκφράσω την ευχαρίστηση, αν όχι τιμή, που παραβρίσκομαι εδώ σήμερα και μου δίνεται η ευκαιρία να μετέχω σε ένα σημαντικό θεσμό, τη Βουλή των Εφήβων, η οποία αναδεικνύει το λίκνο της δημοκρατίας στη χώρα μας. Αρχικά, αξίζει να αναφερθούμε στις ανησυχίες και τους προκλημασμούς γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται σήμερα από 27 κράτη-μέλη, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικά συμφέροντα και επιδιώξεις. Επομένως, μία δυσκολία έγκυται στο πάντρεμα αυτών των επιδιώξεων με σκοπό την ευημερία κάθε κράτους. Επιπλέον, ο Ευρωπαίος πολίτης νιώθει πως η εξουσία όλο και απομακρύνεται από αυτόν και ως ένα σημείο η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση περνά παρατήρητη από τον ίδιο. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μια επικίνδυνη διαφορία, η οποία μπορεί να αποβεί καταστροφική. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση κρίνεται πιο απαραίτητα από ποτέ, αλλά υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Επίσης, μέσω της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης θα τεθούν οι προϋποθέσεις για την εξάλληψη της αδιαφάνειας και της διαφθοράς που μαστίζουν τη χώρα μας και αποτελούν κύριο αίτιο διαμάχης μεταξύ πολιτών και εξουσίας. Η δικαιοσύνη θα ασκείται από διεθνείς φορείς, αδιάβλητους που δεν εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες, οδηγώντας την Ελλάδα σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου. Οι φορείς αυτοί θα είναι θεσμοφύλακες και θα προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξασφαλίζοντας ισονομία και σιγωρία. Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, βαδίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την θεσμοθέτηση του ΚΕΠΑ, δηλαδή Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτικής Ασφάλειας. Σε επίπεδο πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια ενιαία στάση σε φλέγοντα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμεσα τα κράτη-μέλη της. Το Κυπριακό σαφώς είναι ένα από τα θέματα αυτά. Η Τουρκία, προκειμένου να αντεχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το νησί και να ξεκαθαρίσει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλει να στηρίξει την Ελλάδα στην κατάσταση αυτή, ουσιαστικά και όχι επιφανειακά. Επιπλέον, θα πρέπει να λειτουργούν θεσμοί άμεσης δημοκρατίας πιο συχνά, προκειμένου ο Ευρωπαίος πολίτης να νιώθει πως συμμετέχει ενεργά στο πολιτικό γίγνεσθε. Το δημοψήφισμα, η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία και η λαϊκή αρνησικυρία. Ολοκληρώνοντας, η προσφορά της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μεταλαμβαδεύσει τις αξίες του πολιτισμού μας. Δεν είναι μόνο η πνευματική κληρονομιά που μπορεί να διοχετευθεί στην Ευρώπη, αλλά και ο σύγχρονος πνευματικός πολιτισμός, ο οποίος επιβεβαιώθηκε και επιβεβαιώνεται με τις διεθνείς διακρίσεις του. Η χώρα μας, επομένως, μπορεί να προβάλλει την πολιτισμική της ταυτότητα και να αποτελέσει ξανά το βάθρο του πολιτισμού της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και καλούμε τώρα στο βήμα την έφηβη βουλευτή Ελισάβετ Τόκου από το νομό Δράμας. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι έφηβοι βουλευτές, αρχικά θα ήθελα να εκφράσω την ευχαρίστηση, αν όχι τιμή, που παραβρίσκομαι εδώ σήμερα και μου δίνεται η ευκαιρία να μετέχω σε ένα σημαντικό θεσμό, τη Βουλή των Εφήβων, η οποία αναδεικνύει το λίκνο της δημοκρατίας στη χώρα μας. Αρχικά, αξίζει να αναφερθούμε στις ανησυχίες και τους προκλημασμούς γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται σήμερα από 27 κράτη-μέλη, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικά συμφέροντα και επιδιώξεις. Επομένως, μία δυσκολία έγκυται στο πάντρεμα αυτών των επιδιώξεων με σκοπό την ευημερία κάθε κράτους. Επιπλέον, ο Ευρωπαίος πολίτης νιώθει πως η εξουσία όλο και απομακρύνεται από αυτόν και ως ένα σημείο η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση περνά παρατήρητη από τον ίδιο. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μια επικίνδυνη διαφορία, η οποία μπορεί να αποβεί καταστροφική. Συνεπώς,
Η ευρωπαϊκή ενοποίηση κρίνεται πιο απαραίτητα από ποτέ, αλλά υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Επίσης, μέσω της ευρωπαϊκής ενοποίησης θα τεθούν οι προϋποθέσεις για την εξάλληψη της αδιαφάνειας και της διαφθοράς που μαστίζουν τη χώρα μας και αποτελούν κύριο αίτιο διαμάχης μεταξύ πολιτών και εξουσίας. Η δικαιοσύνη θα ασκείται από διεθνείς φορείς, αδιάβλητους που δεν εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες, οδηγώντας την Ελλάδα σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου. Οι φορείς αυτοί θα είναι θεσμοφύλακες και θα προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξασφαλίζοντας ισονομία και σιγουρία. Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, βαδίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την θεσμοθέτηση του ΚΕΠΑ, δηλαδή Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτικής Ασφάλειας. Σε επίπεδο πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια ενιαία στάση σε φλέγοντα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμεσα τα κράτη-μέλη της. Το Κυπριακό σαφώς είναι ένα από τα θέματα αυτά. Η Τουρκία, προκειμένου να αντεχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το νησί και να ξεκαθαρίσει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλει να στηρίξει την Ελλάδα στην κατάσταση αυτή, ουσιαστικά και όχι επιφανειακά. Επιπλέον, θα πρέπει να λειτουργούν θεσμοί άμεσης δημοκρατίας πιο συχνά, προκειμένου ο Ευρωπαίος πολίτης να νιώθει πως συμμετέχει ενεργά στο πολιτικό γίγνεσθε. Το δημοψήφισμα, η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία και η λαϊκή αρνησικυρία. Ολοκληρώνοντας, η προσφορά της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μεταλαμβαδεύσει τις αξίες του πολιτισμού μας. Δεν είναι μόνο η πνευματική κληρονομιά που μπορεί να διοχετευθεί στην Ευρώπη, αλλά και ο σύγχρονος πνευματικός πολιτισμός, ο οποίος επιβεβαιώθηκε και επιβεβαιώνεται με τις διεθνείς διακρίσεις του. Η χώρα μας, επομένως, μπορεί να προβάλλει την πολιτισμική της ταυτότητα και να αποτελέσει ξανά το βάθρο του πολιτισμού της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.